Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για μεταφράσεις. Μεταφράσεις όχι από μία γλώσσα σε μία άλλη, αλλά μεταφράσεις σχετικά με τις καταστάσεις που βιώνουμε στη ζωή μας. Κατά πόσο δηλαδή τα εμπόδια είναι πραγματικά εμπόδια ή είναι κάτι άλλο. Μπορούμε να τα δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τις ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Καλημέρα! Καλώς ήρθατε! Είμαι ο Θεράπων Φάκας, περιοριστής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται. Καλημέρα! Γεια! Yeah. Για να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλη στη ζωή μας κάποια στιγμή έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις, εμπόδια, μικρά ή μεγάλα. Οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, το θεωρούμε ότι είναι κάτι άσχημο, το θεωρούμε ότι είναι κάτι ατυχές και γενικότερα δεν είμαστε και πολύ έτσι ευδιάθετοι απέναντι στο θέμα. Μήπως όμως πρέπει να δούμε αλλιώς τα πράγματα για να μπορέσουμε και να το ξεπεράσουμε, αλλά και για να αναπτυχθούμε. Χθες έβλεπα ένα έργο στην τηλεόραση που και καλά ένας ηθοποιός, ενώ για μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι τον τίτλο ακριβώς, ήρθε ο Θεός και τον, επειδή είχε ζητήσει, προσευχηθεί και είπε βοήθησέ με να αλλάξω τον κόσμο, ήρθε ο Θεός και τον έκανε στην ουσία τον Νόε. Έτσι του δώσε την αποστολή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να κτίσει μια κυβωτό, να βάλει όλα τα ζώα, γιατί θα γινόταν ένας κατακλυσμός. Αυτός φυσικά στην αρχή δεν τον πίστεψε. Αλλά τελικά μέσα από διάφορες καταστάσεις τον πίστευσε και άρχισε να το κάνει. Μέλα όμως που οι άλλοι δεν τον πιστεύανε, ούτε η ίδια του η οικογένεια. Και κάποια στιγμή η γυναίκα πήρε τα παιδιά και έφυγε. Και κάπου σε μια στάση που κάνανε στο δρόμο, σε ένα εστιατόριο, ο Θεός παρουσιάστηκε σαν σερβιτόρος και πήγε και της μίλησε. Και της λέει: τι γίνεται, γιατί φαίνεσαι έτσι αναστατωμένη. Μετά από λίγο άρχισε να του εξηγεί την κατάσταση. Και της λέει, επειδή αυτή είχε ζητήσει, προσευχήθηκε εκείνη την ημέρα που προσευχήθηκε και ο άντρας της να αλλάξει τον κόσμο, αυτή είχε προσευχηθεί να γίνει κάτι για να φέρει την οικογένεια πιο κοντά. Και άρχισε να της λέει λοιπόν ο σερβιτόρος Παύλο Θεός, ότι πολλές φορές τα πράγματα έτσι πως τα βλέπουμε δεν είναι, αλλά δεν έχουμε δώσει τη σωστή απάντηση, τη σωστή μετάφραση, αλλά είναι διαφορετικά. Τι εννοούσε? Όταν δηλαδή θέλει κάποιος να ζητάει περισσότερη υπομονή, τι θα σου φέρει, λέει ο Θεός? Θα σου φέρει καταστάσεις οι οποίες είναι εύκολες ή θα σου φέρει καταστάσεις οι οποίες απαιτούν την υπομονή για να σου αποδείξει ότι έχεις την υπομονή? Όταν θέλεις να γίνεις πιο δυνατός, πιο ανθεκτικός, θα σου φέρει καταστάσεις απλές ή θα σου φέρει δυσκολίες για να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι είσαι δυνατός και ανθεκτικός? Ή αντίστοιχα, αν θέλει μια οικογένεια να έρθει πιο κοντά, αν ζητάς κάτι έτσι ώστε να έρθει η οικογένειά σου πιο κοντά, θα φέρει καταστάσεις ευχάριστες ή θα φέρει κάποιες δυσάρεστες που θα αναγκάσουν την οικογένεια να έρθει πιο κοντά προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση? Και τότε μας άναψε το λαμπάκι ότι πολλές φορές όλα αυτά που έρχονται σαν εμπόδια δεν έρχονται για σόν και καλά για άσχημο λόγο, αλλά έρχονται προκειμένου να αναδείξουμε κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή, προκειμένου να αλλάξουμε τη μετάφραση που δίνουμε στα γεγονότα. Έτσι λοιπόν, αντί να βλέπουμε τα εμπόδια σαν κάτι άσχημο, αντί να βλέπουμε τα εμπόδια σαν κάτι το οποίο σταματάει την πορεία μας προς την ανάπτυξη, ας το δούμε σαν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είμαστε στο σωστό δρόμο. Όταν είναι δηλαδή το εμπόδιο, να αποδείξουμε ότι αυτό το εμπόδιο ήρθε απλά και μόνο για να δείξουμε πόσο το θέλουμε και απλά και μόνο για να αποδείξει ότι μόνο αυτοί που το θέλουν αρκετά και πάρα πολύ θα προχωρήσουν. Οι υπόλοιποι, τα εμπόδια λειτουργούν σαν κάποιο φίλτρο, σαν ένα σουρωτήρι. Έχετε δει σε διάφορες ταινίες ή ξέρω εγώ, αν ξέρετε, όχι τα φίλτρα, τα μηχανήματα που έχουν προκειμένου να γίνεται μια διαλογή στα φρούτα, στις πέτρες. Ξεκινάνε δηλαδή από όλα μαζί και σιγά σιγά ανάλογα με το μέγεθος της τρύπας στο μηχάνημα αρχίζουν και ξεχωρίζονται. Γίνεται διαλογή έτσι ώστε στο τέλος να περάσουν μόνο αυτά που έχουν το συγκεκριμένο μέγεθος. Έτσι είναι και τα εμπόδια. Έρχονται για να βγάλουν στην άκρη όσους δεν είναι έτοιμοι ακόμη, όσους δεν είναι όριμοι ακόμη, όσοι δεν το θέλουν τόσο πολύ, έτσι ώστε οι υπόλοιποι που το θέλουν να προχωρήσουν. Άλλαξε λοιπόν τον τρόπο που βλέπεις τα εμπόδια, άλλαξε τη μετάφραση που δίνεις στις καταστάσεις της ζωής σου για να αλλάξουν τα αποτελέσματά σου. Άρχισε να βλέπεις την ευκαιρία και όχι το πρόβλημα πίσω από το εμπόδιο. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Να έχουμε μια υπέροχη Πέμπτη, κορυφώνεται η πορεία προς το Θείο Δράμα, υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και να περνάμε καλά με τους δικούς μας.
Το γεγονός ότι βλέπεις ακόμη αυτό το βίντεο σημαίνει ότι επιθυμείς να κάνεις κάποια αλλαγή στη ζωή σου. Κάτι ονειρεύεσαι, κάτι προσδοκάς. Αν θέλεις λοιπόν να δουλέψεις μαζί μου προκειμένου να σε βοηθήσω να εφαρμόσεις καινούργια εργαλεία στη ζωή σου για να βελτιώσεις τομείς, τότε είμαι πάντα δίπλα σου και μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 6 πάλι εδώ πέρα. Πάμε όλοι μαζί την καλημέρα. Έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, φιλιά πολλά, γεια σας.